Επιστρέφουμε βάζοντας την παρέα μας κατευθείαν έναν προπονητή που συνήθισαμε να βλέπουμε σε ομάδες πρώτης κατηγορίας. Χριστάκης Χριστοφόρου, ο πρώτος μας καλεσμένος. Κύριε Χριστοφόρου, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, έχει καιρό να σας δούμε σε πάγκους μεγάλης ομάδας. Ο κόσμος έχει ανάγκη να ακούσει τις απόψεις σας σε σχέση και με την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα καταρχήν. Πώς το βλέπετε, τι αξιολογείτε μέσω αυτού του πρωταθλήματος? Πρώτα απ' όλα, λόγω πανδημίας και λόγω απουσίας των φιλάθλων, πιστεύω ότι οι ομάδες, οι παραδοσιακά μεγάλες που είχαν φιλάθλους να τους ακολουθούν, έχασαν αρκετά από τη δυναμικότητα τους. Και αυτό βοήθησε τις μικρές ομάδες που ήταν χωρίς φιλάθλους να πηγαίνουν, για παράδειγμα, στο ΓΑΣΥΠ ή στο Αντώνης Παπαδόπουλος ή στο ΑΚΑΡΕΝΑ και να παίρνουν βαθμούς εκεί που άλλες φορές, λόγω της πίεσης που υπήρχε από τους φιλάθλους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν αυτό. Στην πράξη, ο κορονοϊός επηρέασε και κάποιες ομάδες που είχαν νοσήσει οι ποδοσφαιριστές και εκεί χάθηκε αρκετή δυναμικότητα από κάποιες ομάδες, καθώς επίσης η εισδοχή του ΒΑΡ στην ποδοσφαιρική ζωή εξισορρόπησε κάποιες φάσεις ή τη δυναμικότητα ή την πίεση που υπήρχε και τώρα λιγόστεψαν πολύ τα λάθη που συνήθως ευνοούσαν τις μεγάλες ομάδες. Άρα περισσότερα είναι τα θετικά από την VAR, κύριε Χριστοφόρου, στην συμπερίληψή του στα δρόμενα του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Όχι μόνο του Κυπριακού Πρωταθλήματος, παγκοσμίως πιστεύω ότι θα δώσει, θα μειώσει αρκετά τα λάθη. Οι διαιτητές θα νιώθουν πολύ πιο άνετα, διότι θα έχουν την άνεση να ξαναδούν την φάση ξανά και ξανά. Και είναι τις δύσκολες τις φάσεις, είναι οι φάσεις των πέναρτι, κόκκινης κάρτας, τα offside, που ήταν αυτές οι φάσεις που επηρέαζαν και την έκβαση του αγώνα. Λοιπόν, σχετικά με την δυναμική των ομάδων, είναι στα ψηλά και η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας φέτος, ομάδες που θα κοντραριστούν την ερχόμενη Δευτέρα. Νομίζω είστε από τους κατάλληλους άνθρωπους για να απαντήσουν σε σχέση με το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού. Πώς το περιμένετε? Πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη χαρά για τις λεμεσανές ομάδες, για τους λεμεσανούς φιλάθλους και δύο ομάδες της πόλης να πρωταγωνιστούν. Και δεν είναι εύκολο να πρωταγωνιστούν και οι δύο μαζί, διότι για μένα προσωπικά, επειδή το Τσίριο παραδοσιακά δεν ήταν έδρα όπως είναι το Αντώνης Παπαδόπουλος ή το ΑΚΑΡΕΝΑ ή ακόμα και το ΓΑΣΥΠ, το να πρωταγωνιστείς ήταν ένα μειονέκτημα, ήταν ένα πρόβλημα για τις ομάδες της Λεμεσού, διότι έχαναν από τη δυναμικότητα λόγω της έδρας. Φυσικά φέτος και οι δύο ομάδες στην έδρα τους έχουν πολύ καλά στατιστικά, σχεδόν το απόλυτο. Είναι μια ομάδα, ο Απολλώνας, η οποία τα τελευταία χρόνια προετοιμάζεται για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Είναι πολύ κοντά, έχει φοβερή ποιότητα παιχτών, έχει καλή οργάνωση, όπως έχουν και οι άλλες τρεις μεγάλες τουλάχιστον ομάδες τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο. Και μιλώ οργάνωση όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά. Σε αυτόν τον τομέα και η ΑΕΛ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό και για τα τρία αποτελέσματα. Τακτικά υπερτερή κάποια ομάδα, κύριε Χριστοφόρου? Βλέπετε μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες? Ποιοτικά οι παίχτες του Απόλλωνα είναι πιο καλοί, αλλά αυτό δεν παίζει τόση μεγάλη σημασία στα ντέρπι. Οι παίχτες της ΑΕΛ ίσως ποιοτικά να μην είναι τόσο καλοί, αλλά είναι κοντά στο maximum της αποδόσης τους. Βασίζεται στο σύνολο. Αυτό είναι προσπίστη του προπονητικού team του Κέρκες και των υπόλοιπων που δουλεύουν εκεί.
Μπορούν και οι δύο ομάδες να αλλάξουν την τακτική τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μπορούν να αναπληρώσουν παίχτες, ειδικά στο κέντρο επιθετικό κομμάτι, εύκολα και χωρίς να αλλάξουν οι ισορροπίες στις ομάδες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες που θεωρείτε πως μπορούν να χτυπήσουν φέτος το πρωτάθλημα, δίνετε κάποιο φαβορί, βλέπετε κάποια στοιχεία στα οποία υπερτερεί κάποια ομάδα? Πιστεύω ότι οι τρεις ομάδες που είναι πρώτες στη βαθμολογία, ο Απόλλωνας, η Ομόνια, η ΑΕΛ, έχουν σχεδόν τις ίδιες πιθανότητες να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Το απέδειξαν και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Ανόρθωση της δίνω λιγότερες πιθανότητες λόγω του γεγονότος ότι στα παιχνίδια με τους Big Four δεν έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν κάνω λάθος, έχει 4 ισοπαλίες. Ναι. Και οι 6,5 βαθμοί που έχει να καλύψει από τον Απόλλωνα ή 5,5 από την Ομόνια, νομίζω, επειδή είναι και από την ΑΕΛ, είναι από τις 3 ομάδες που πρέπει να καλύψει αυτή τη διαφορά, νομίζω ότι στο τέλος θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Λοιπόν, έτσι να μεταφερθούμε και λίγο από το πρωτάθλημα. Ξέρω πως είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με ακαδημίες και έχουν μείνει πολύ πίσω τα θέματα ακαδημιών και λόγω της πανδημίας έχει μείνει πίσω και η άθληση σε αυτόν τον τομέα. Είσαι ένας άνθρωπος που βιώνει αυτή την κρίση. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο σε σχέση με την οπισθοχώρηση και την έλλειψη άθλησης των μικρών αθλητών, των μικρών ποδοσφαιριστών? Πιστεύω ότι από την αρχή της πανδημίας έπρεπε οι επιδημιολογικές ομάδες, επιτροπές, να δημιουργούσαν κάποιες επιτροπές ανάλογα με το άθλημα, αν ήταν της εστίασης, ή για να μπορούν να ακούν και την άλλη άποψη ή την άποψη αυτών τουλάχιστον που ασχολούνταν και ήδη θα ήθελαν και θέλουν να μην δημιουργείται πρόβλημα στη ζωή μας με την πανδημία αυτή. Άρα νομίζω ότι δυστυχώς δεν το χειριστήκαν καλά. Έστω όμως την Ιστάτη, τον τελευταίο μήνα, καταφέραμε να παρουσιάσουμε σχέδια προπονήσεων, βίντεο προπονήσεων σε μικρές ομάδες, όπου παίρνουμε τα πιο κατάλληλα μέτρα για τους ίδιους μας, αλλά και για τα παιδιά, για τις οικογένειες τους. Και ευτυχώς, τις τελευταίες μέρες ξεκίνησαν οι προπονήσεις των ακαδημιών. Είναι κάτι που δεν φαίνεται τώρα, αλλά πραγματικά κλείσαμε τα παιδιά στο σπίτι και από θέμα φυσικής κατάστασης θα τους πάρει πολύ πίσω, αλλά και θέμα ψυχολογικού θα πάνε πολύ πίσω. Εύχομαι και ελπίζω να προλάβουμε, να μην έχουμε ξανά υποτροπή της κατάστασης και να σιγά σιγά να επανέλθουμε στις κανονικές προπονήσεις. Και αυτό θα πάρει πολύ πίσω τα παιδιά και σε θέμα φυσικής κατάστασης, προφανώς, κύριε Χριστοφόρου, έτσι? Και στη φυσική κατάσταση νιώθω ότι τους ανοίξαμε τους διαδρόμους για το, με το ίντερνετ, για είναι ένα θεσμός στο ίντερνετ, στα παιχνίδια, τα επιτραπέζια. Ανησυχώ ότι κάποιοι που δεν ήταν ποδοσφαιριστές που είχαν στόχο ή παιδιά που είχαν στόχο να γίνουν ποδοσφαιριστές, ότι μπορεί να μην επανέλθουν καν στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον που γνωρίζω. Θα το δούμε στη συνέχεια. Κύριε Χριστοφόρου, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Ό,τι καλύτερο και σε εσάς και ελπίζουμε να σας δούμε σύντομα να επιστρέψετε κι εσείς στους πάγκους της πρώτης κατηγορίας. Είναι κάτι που συνειδητά ήθελα να μείνω πίσω. Μπορεί να μην είναι το κατάλληλο timing λόγω της πανδημίας, αλλά γιατί όχι στο μέλλον. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, είμαι στη διάθεση σας, οπότε με χρειαστείτε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.